Καλό μεσημέρι, Ελίζα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλό μεσημέρι. Στη Γαλλία, λοιπόν, σφίγγει ο κλοιός γύρω από το Παρίσι, καθώς έχουν μπλοκάρει τις εισόδους και τις εξόδους του Παρισιού οι αγρότες. Μάλιστα, έχουν φτάσει και στην αγορά Ρανζής, που είναι η μεγαλύτερη αγορά τροφίμων της Ευρώπης. Σημειώθηκαν και κάποια επεισόδια, έγιναν και 15 συλλήψεις. Ουσιαστικά, έχουν μπλοκάρει το Παρίσι και από νότο, γιατί η Ρανζής είναι νότια του Παρισιού, και από βορρά, γιατί έχουν φτάσει στο Ρουασί, που είναι το αεροδρόμιο του Σαρλ ντε Γκολ. Οι γαλλικές αρχές θέλουν οπωσδήποτε να μην υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία του αεροδρομίου εξαιτίας των μπλόκων. Οι διαπραγματεύσεις τώρα με την κυβέρνηση Ατάλ συνεχίζονται. Είχαν κάνει κάποιες προτάσεις, κυρίως όσον αφορά το γεωργικό ντίζελ, η πλευρά της γαλλικής κυβέρνησης, αλλά δεν ικανοποίησε τους αγρότες. Και όλη αυτή η κατάσταση πιέζει τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να βρεθεί μία λύση. Μάλιστα, στα πλακάτ των αγροτών χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι το τέλος μας θα είναι και η πείνα σας, γράφουν οι Γάλλοι αγρότες, και ζητούν οπωσδήποτε να μιλήσουν με τον Γάλλο πρόεδρο. Βέβαια, η γαλλική κυβέρνηση με τον κύριο Νταρμανέν μπροστά, που είναι υπουργός των εσωτερικών, είπε ότι προς το παρόν οι αγρότες σέβονται τους κανόνες, αλλά έχουμε κάποιες κόκκινες γραμμές, δεν θα παραλύσουν ούτε το Παρίσι, ούτε το περίχωρα του Παρισιού. Έχουν μάλιστα αναπτύξει και τα θρακισμένα οχήματα χωροφυλακής εκεί γύρω-γύρω από τη γαλλική πρωτεύουσα. Και ερχόμαστε στο θέμα. Και τι κάνει, να τα πούμε απλά. Τι αντιπερισπασμό κάνει ο Μακρόν για να ικανοποιήσει τους αγρότες, τους Γάλλους? Εγώ το θεωρώ μια ευφιέστατη κίνηση, αλλά θα ήθελα να μας το εξηγήσεις. Κοίταξε, με την επιστολή αυτή που έστειλε στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, προσπαθεί, πιεζόμενος εκ των έσω, να βρει μία λύση, και παράλληλα πιέζει και την ίδια τη Φοντερ Λάιεν, γιατί η κυρία Φοντερ Λάιεν, εφόσον αποφασίσει να ξαναείναι επικεφαλής στην Κομισιόν, καλό θα ήταν να έχει τη στήριξη της Γαλλίας. Δεν ξέρω κατά πόσο είσαι πολύ φιδωλή. Καλό θα είναι. Χωρίς τη στήριξη της Γαλλίας, εγώ θα πω, χαιρέτα μου τον πλάτανο, κυρία Φοντερ Λάιεν. Κοίταξε, Κωστά, ούτως ή άλλως, από τότε που και η κυρία Μέρκελ αποχώρησε από την καγκελαρία, ο Μακρόν προσπαθεί και έχει καταφέρει να έχει μεγάλη επιρροή μέσα στις Βρυξέλλες. Τώρα, της έστειλε μία επιστολή που ζητά να ακυρωθεί, όχι ακριβώς να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία. Να επαναδιαπραγματευτούν τη συμφωνία με τη Μέρκελ. Δηλαδή, είπε ότι δεν γίνεται να υπογραφεί η συμφωνία όπως έχει τώρα. Ουσιαστικά τις βάζει δύσκολα εν ώψη της ανανέωσης της θητείας της, γιατί είναι και μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά χτίζεται εδώ και 2 δεκαετίες. Αλλά ο Μακρόν λέει πως θέλει να προστατεύσει τους Γάλλους αγρότες από την εισαγωγή βραζιλιάνικου και αργεντίνικου βοήου κρέατος, ίσως ποιότητας που δεν μπορεί να ελέγξει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση. Και άλλων προϊόντων, όχι μόνο κρέατος, και άλλων προϊόντων, ναι, είναι γεωργικών. Αλλά αυτό είναι το βοδινό κρέας, είναι το πιο έτσι γνωστό που έρχεται από τη Λατινική Αμερική. Και ζητά να γίνει επαναδιαπραγμάτευση για το θέμα αυτό. Ταυτόχρονα έχει και κάποια άλλα αιτήματα, δηλαδή να χαλαρώσουν κάποιοι όροι για την πράσινη γεωργία, να περιοριστούν οι εισαγωγές από την Ουκρανία, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερες δασμών. Ναι. Αλλά ουσιαστικά έβγαλε μια ανακοίνωση η Κομισιόν που λέει ότι θα συνεχίσουν να είναι ελεύθερες δασμών, αλλά αν ξεπεράσουν τα επίπεδα του 22 και του 23 θα πρέπει να επιβληθούν δασμοί. Και κυρίως βέβαια να εγκαταληφθούν οι διαπραγματεύσεις για το ελεύθερο εμπόριο με τις χώρες της Νότιας Αμερικής. Τώρα, κύκλοι τώρα του Βάλτης Ντομπρόφσκης, το οποίο ανέφερες και εσύ, είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε αυτή τη στιγμή στη συμφωνία. Ούτως ή άλλως, ο κύριος Ντομπρόφσκης εδώ και πολύ καιρό πιέζει στο να μην υπάρξει κάποια αλλαγή στις συμφωνίες που έχουν. Επίτροπος εμπορίου, ο κύριος Ντομπρόφσκης. Ο Επίτροπος εμπορίου, ναι. Δεν θέλει αλλαγές στις συμφωνίες με τις χώρες της Νότιας Αμερικής. Εν τούτης, οι κύκλοι τώρα της Πρόεδρου της Κομισιόν δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν εν ώψη και άλλων, και με το βλέμμα στο επόμενο πεντάμινο, να αποφασίσει να υπάρξει κάποια υπαναχώρηση. Είναι προφανής εμφύλιος μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι, γιατί πάρα πολύ απλά αντιλαμβάνεται η Φοντερ Λάιεν ότι χωρίς τον Μακρόν δεν θα είναι επί Μακρόν
στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένα θέμα. Πάντως πρέπει να σημειώσουμε ένας από τους όρους που θέτει ο Γάλλος Πρόεδρος είναι αυτή η λεγόμενη πράσινη αγροτική ανάπτυξη, έτσι, που ορίζει τι μέρος των εδαφών να μην καλλιεργείται, αλλά να γίνει κομμάτι της βιοποικιλότητας. Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα. Είναι σημαντικό, γιατί δεν έχουν όλοι, έτσι, δεν έχουν όλοι 50 και 60 χιλιάδες στρέμματα γης. Κάποιοι έχουν 10-12 στρέμματα και καλλιεργούν. Για φαντάζομαι, οποιοσδήποτε που προέρχεται από αγροτικό τόπο καταλαβαίνει ότι όταν ακόμα και το 30% της γης του δεν είναι καλλιεργήσιμη, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, ρε παιδί μου. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, πόσο πιο απλά. Και ζήτησε εξαίρεση ουσιαστικά από αυτό. Το θέμα τώρα είναι ότι είπε ότι θα δει την πρόεδρο της Κομισιόν κατηδίαν την Πέμπτη και την Παρασκευή, που είναι η Σύνοδος Κορυφής, δηλαδή αύριο. Αλλά το θέμα στην ατζέντα όμως εξακολουθεί να είναι η Ουκρανία. Τα 50 δις που θέλουν να δώσουν ως βοήθεια, ως πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία. Θα είναι 50 τα δις όμως. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Θα είναι 50 τα δις. Θα δείξει. Θα είναι 50. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ένα κομμάτι από αυτά τα 50 δις θα τα δώσουν στους αγρότες. Παρ' όλα αυτά δεν είναι στην ατζέντα οι κινητοποιήσεις. Στην επίσημη ατζέντα της Συνόδου δεν είναι κινητοποίησης, αλλά με ένα μέρος της βοήθειας και με το Μακρόν και μεγάλη πίεση σκέφτονται να το δώσουν στους Ευρωπαίους αγρότες. Και μάλιστα την πρόταση, τη στάση αυτή της Γαλλίας υποστηρίζει σίγουρα και ο Νότος, μάλλον. Ναι, δεν το συζητάμε, και ο κύριος Μητσοτάκης μα το είπα πριν. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα υποστηρίζουν. Ήταν σαφέστατη η αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού προς τους αγρότες ότι υπάρχουν, πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Δεν τους είπε για το Μακρόν, γιατί προφανώς δεν ήταν ο τόπος για να μιλήσει για αυτόν, αλλά προφανώς ακολουθεί την ίδια γραμμή. Τέλος πάντων, δεν είναι στην επίσημη ατζέντα, γιατί είναι έκτακτη σύνοδος κορυφής. Αλλά στις έκτακτες συνόδους, όταν υπάρχει αλλαγή. Υπάρχουν και έκτακτα θέματα. Έτσι, όταν υπάρχει αλλαγή επικαιρότητας, υπάρχουν και έκτακτα θέματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, μα πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.